Γεια χαρά φίλοι του gamer.gr. Βρισκόμαστε στο Athens Con. Πίσω, όπως βλέπετε, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος έτοιμος για να έρθει και να περάσει ωραία. Υπάρχουν games, ταινίες, comics, cosplay, τα πάντα, vintage games. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στο βίντεο, καθώς θα περάσουμε από τα περίπτερα για άλλη μια χρονιά. Μείνετε συντονισμένοι. Είσαι η Αλίκη? Ναι. Καλώς ήρθες στη χώρα των θαμάτων. Εδώ έχουμε τραπουλόχαρτα, λαγούς, ποντίκια. Πόκερ έχεις? Ναι. Έχει. Αλλά κινδυνεύεις εδώ, μη σε δει η βασίλισσα. Γρήγορα, γρήγορα, κρύψου στο καπέλο του καπελά. Πρέπει να νικήσεις τον δράκο της. Θα πρέπει να φτιάξω άλλο καπέλο. Κάτσε να δω. Μου λείπει χρυσή κλωστή. Πώς θα τη βάλω μέσα σε καπέλο με ξανθό μαλλί χωρίς χρυσή κλωστή? Γάτε, πού θα βρω χρυσή κλωστή? Χρυσή κλωστή θα βρεις εκεί που δει το ηλιοβασίλεμα. Στο Athens Con μπορείτε να βρείτε τα πάντα που έχουν να κάνουν με σειρές, ταινίες, video games, comics, anime και γενικότερα πράγματα ψυχαγωγίας. Στα περίπτερα μπορείτε να αγοράσετε video games, κονσόλες, συλλεκτικά, κοσμήματα, μπλουζάκια, καπέλα, τα πάντα που έχουν να κάνουν με τα αγαπημένα σας games, ταινίες και όλα τα άλλα που είπαμε. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Zetes Productions και είμαστε εδώ με τον Θανάση. Θανάση, βλέπω πάρα πολλά καπέλα, πολύ ωραία τυπωμένα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τυπωμένα. Δεν είναι τυπωμένα, τα ζωγραφίζουμε στο χέρι, με πινέλα και αερογράφο, μας παίρνει πολύ χρόνο για να τα κάνουμε, αλλά βγαίνει ωραίο το αποτέλεσμα, αξίζει. Όντως, αυτό βλέπω. Και είναι μοναδικά, δηλαδή ό,τι ζωγραφίζουμε τα κάνουμε μία φορά. Και να σε ρωτήσω, είναι μόνο καπέλα ή τα ζωγραφίζετε πάνω και σε άλλα πράγματα, ας πούμε μπλούζες ή κάτι που έχω σπίτι μου εγώ και θέλω να ζωγραφίσω κάτι πάνω? Ζωγραφίζω και μπλούζες και πίνακες και δωμάτια και τα λοιπά και παπούτσια, αλλά επιλέγω πιο πολύ το καπέλο. Έμαθα ότι θα γίνει και διαγωνισμός, ναι, συνεργασίας. Μέσα από το κανάλι σας, 4 καπέλα κρας, ένα από αυτά έχετε να διαλέξετε και ναι. Αφήστε σχόλιο. Διαλέξτε ένα από τα 4 καπέλα, όποιος σας αρέσει πιο πολύ. Γράφετε κρας 1, κρας 2, κρας 3 ή κρας 4 και σε μία εβδομάδα από τώρα θα ανακοινωθεί ο νικητής. Ο διαγωνισμός είναι μέσω YouTube. Σας ευχαριστούμε πολύ και για το διαγωνισμό. Πολύ καλή δουλειά κάνετε, παιδιά. Μπείτε να τους τσεκάρετε. Στο περίπτερο του Game World μπορείτε να παίξετε με το arcade μας, σήμα κατά τεθέν πλέον, και με την Κατιούσα το platform RPG της Loresoft. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Console Club με τον Γιώργο Βουλγαράκη, όπου φέτος βλέπω ακόμα μεγαλύτερο περίπτερο για σας. Ναι, φέτος και λόγω της ιδιότητας της έκθεσης, αποφασίσαμε να κατεβάσουμε κάποιες ρετρό φιγούρες, πολύ μεγάλη συλλογή σε pop, και επίσης πολλά πράγματα σε merchandise, όπως φανέλες, καπελάκια, μπρελόκ, πέρα από τα ρετρό που ουσιαστικά είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν κατάστημα. Όλα αυτά μπορεί είτε να τα δεις στο κατάστημα, είτε να μπει στο site μας, στο theconsoleclub.gr. Είναι όλα ανεβασμένα, μπορεί να δει βιντεάκια, μπορεί να δει περιτίνως πρόκειται το κάθε παιχνίδι. Φέτος να πω ότι έχουμε κάνει ακόμα μεγαλύτερη την γκάμα μας, γιατί έχουμε κάνει 1-2 συνεργασίες στο εξωτερικό αποκλειστικά με retro gaming. Okay. Και έτσι μπορεί να δει παιχνίδια τα οποία έχουν εξαφανιστεί από την Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Arcade καμπίνες όμως δεν έχει μόνο το περίπτερο του gamer.gr, αλλά και ο χώρος πίσω μου και μέχρι το βάθος, όπου έχει διάφορες καμπίνες, NBA Jam, Sega Rally εδώ πέρα,
shooters από εκεί και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή από arcade και vintage δεν λείπει τίποτα. Εγώ έτσι όπως έκανα browse το βράδυ στο Facebook, μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι, γιατί βλέπω ότι ο φίλος μου από το Bronze Dragon Miniatures έχει φτιάξει 10 μόνο φιγούρες Geralt of Rivia. Από Μπρούτζο είναι επινικελωμένος και επιροδιωμένος και επιχρυσωμένος στις λεπτομέρειες. Τι βάρος έχει αυτό? 1 κιλό και 25 γραμμάρια. Το ξύφος βγαίνει από σπάτε από την βάση και θα κολλείται με μαγνήτη στην πλάτη. Επίσης αυτό δεν πάει σκέτο. Έρχεται σε ειδική ξύλινη κασετίνα τύπου σεντούκι με δέρμα, επικάλυψη δέρμα και επαργυρωμένες λεπτομέρειες. Σφραγισμένο από 0 έως 10. Θα σκεφτόμαστε να βγάλουμε και τη Σύρη όπως σου είπα και τον Έρεντιν, αν τον βρω, έτσι όπως θέλω να τον βρω, αλλιώς θα το σκαλίσουμε. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Για τους φίλους του Game World, σήμερα θα κάνουμε διαγωνισμό. Αφήστε σχόλιο στο Game World Witcher και θα κερδίσετε αυτό εδώ το κρεμαστό, το οποίο είναι από ένα γλύπτη από τη Γαλλία και έχει φτιάξει υπέροχα το κεφάλι του λύκου που φοράει ο Γκέραλτ. Τον Όλοι Witcher. Game World. Να είστε καλά. Εύχομαι το καλύτερο, καλό κον σε όλους και στο site σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, Χριστία. Εδώ βρισκόμαστε με τον Ian White. Τον έχετε δει σε διάφορες σειρές, όπως το Predator ή στο Game of Thrones, όπου κάνει τους γίγαντες της σειράς. Ian, is this your first time in Greece? No, not at all. No, I'm British. We have a love affair with Greece. I come here regularly. Really? So, where have you been in Greece before? Larissa, Thessaloniki, Greek islands, all over. I see. So, what do you think about Greece? Oh, I love it. Okay, what do you think about AthensCon? This event is the first time we ever see you here. This is a marvelous event. It's non-stop. I've never been to an event such as this, which has been so constantly busy and so enthusiastic, such enthusiasm from everybody. I want to ask you something from Game of Thrones. Is there someone that you had like a closer, special relationship that you would like to cooperate in the future again? The way Game of Thrones is shot, from my perspective at least, I very rarely get to see any of the other cast because I come in at the end, because most of my characters have to be size enhanced, so it's just me, the stunt team and the film crew. Okay, so what are your plans for the future now? What are you shooting at the moment? I just finished a major project, can't do anything about that, but yes, I'm looking forward to putting my feet up for a few weeks at least. So, apart from Game of Thrones, what are some other roles that you loved, you enjoyed, actually? I enjoy them all. You know, they all mean different things for different reasons. Alien vs. Predator was my first movie, so it's very special in that respect. Working for Ridley Scott was a very special experience. Game of Thrones is the biggest, most popular show on TV. You know, they all mean different things for different reasons. All right, and what is your favorite TV show? I watch very little TV, to be pretty honest. Okay, well, thank you. Thank you. Εδώ βρισκόμαστε με τον Steve Cardenas, ο οποίος ήταν ο κόκκινος Power Ranger από όσους θυμάστε παλαιότερα. Steve, welcome to Greece. Thank you. First of all, have you ever been in Greece before? No, this is my first time. First time? Mm-hmm. What do you think? I love it. It's amazing. I haven't got to see much yet because I just got in last night and then came here right this morning. So I haven't seen much yet, but I definitely plan on checking it out. I'm here till Wednesday, so. All right. And you are here at AthensCon and you have your own booth about your role in the Power Rangers as the Red Power Ranger. Mm-hmm. So you have something special to tell about your role there in the series? Back then? Well, I mean, you know, I think the most important thing was it was just so nice to be part of a young kid's life, you know, and like help shape them to be the people they are now. So I think that that is probably the most important part of it to me. All right, and how do you see the continuation of the Power Rangers series? How do I see the continuation?
I see it. It's been going on for almost 25 years now, so I think it'll keep going for a long time. Oh. It's a good story, you know? It's like a bunch of young kids who don't know each other, and they have to come together and learn how to work together as a team. So teaching people about working as a team is a very important thing, I think. So. Of course. And what do you think about AthensCon? This is a really, really nice con. The people here that are running it are very organized, and it's been a great show. So far, so good. There was a lot of funny things that happened, you know? I mean, when you're working together for like 12 hours a day and you get bored, you try to come up with creative ways to entertain each other. So sometimes what would happen a lot is if I was doing a scene and the camera's here, somebody would stand on the other side of the camera and like make faces and stuff and try to like mess you up while you're trying to do it. So anyways, just little things like that. It's kind of funny though. So do you have any future plans about future series or movies? Well, yeah. I just finished a movie earlier this year in Nashville, Tennessee that's going to come out next year called The Inuati. Okay. And it's going to be kind of like Predator. So, and I play like a character who's like a military guy. You carry a machine gun. So it's pretty cool. Yeah, very different from Power Rangers. All right. Thank you. Thank you. Ανδρέας Πεφάνης, διοργανωτής του AthensCon και όπως βλέπω κάθε χρόνο η έκθεση ολοένα και μεγαλώνει. Το είχα υποσχεθεί. Ισχύει. Έτσι. Όσο πάμε με τη βοήθεια του κοινού και την ανταπόκρισή του, εμείς μπορούμε να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Να κάνω μια ερώτηση. Είναι από νούμερα έκθεσης η έκθεση μπορεί να θεωρηθεί η μεγαλύτερη ή μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα? Είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας. Από το δεύτερο χρόνο είναι η μεγαλύτερη της Ελλάδας βάσει νούμερων και βάσει φυσικά της προέλευσης του κόσμου και της προέλευσης εκθετών. Γιατί και οι εκθέτες είναι μέρος των νούμερων που υπολογίζουμε εδώ μέσα. Ελπίζω ότι εγώ δεν θέλω φέτος να ξεπεράσουμε τα περσινά νούμερα. Θέλουμε να είμαστε και να φτάσουμε τα περσινά. Αυτό είναι σημαντικό για μας. Ο κόσμος που έρχεται ξανά και ξανά να περνάει καλά και να είναι πιστός και αυτός σε κάτι που πίστεψε και βλέπουμε ότι προχωράει. Μάλιστα. Ελπίζω λοιπόν του χρόνου να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Να είσαι καλά. Όπως υπόσχεσαι κάθε χρόνο και έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Χριστιανά μου. Καλά να περάσετε. Εμίλιος από South Coast Retro, όπου έχει πέρα από αυτή την απίστευτη φιγούρα εδώ πέρα της Lara Croft που βλέπουμε, έχει και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και κυρίως μπορεί να σας βγάλει αυτό το πράγμα που κάνει το κεφάλι σας έτσι πάνω κάτω. Μπορώ να σας φτιάξω σε φιγούρα, σε ό,τι θέλετε, από Jedi μέχρι Playmobil. Σε ό,τι μέγεθος θέλετε. Μέχρι life size βέβαια. Ωραία. Και για πες μας λίγο, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, ποια είναι τα μεγέθη, ποια είναι τα κόστη, για να ξέρει ο κόσμος που θέλει να αγοράσει. Mm-hmm. Βάζεις το κεφάλι σου μέσα στην ειδική κάσκα, αποτελείται από 12 κάμερες, σκανάρει από παντού, σε βγάζει στον υπολογιστή και είσαι έτοιμος. Τα μεγέθη είναι πάρα πολλά και τα σχέδια είναι πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε με τα σχέδια. Βγαίνουν πάνω από 200, από Jedi μέχρι ό,τι φαντάζεσαι, από Street Fighter μέχρι Playmobil. Και αυτό, ας πούμε, εδώ πόσο κοστίζει, άμα θέλω εγώ? Αυτό στοιχίζει στα 12 ευρώ. Είναι 10 ευρώ το κεφάλι και 2 ευρώ το σώμα. Βέβαια, έχουμε και άλλα μεγέθη, τα οποία ξεκινάνε από 20 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 45. Επίσης, έχουμε και διαγωνισμό από το South Coast Retro. Θα δώσουμε 2 3D εκτυπώσεις με το πρόσωπό σας και τη φιγούρα που θέλετε εσείς. Ένα θα δοθεί σε αυτό το βίντεο και άλλο ένα θα δοθεί στη σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, για αυτό αρκεί να γράψετε από κάτω 3D print, όσοι το θέλετε. Για το άλλο που θα το δώσουμε στο Game of the Year, θα ενημερωθείτε από το gamer.gr. Βρισκόμαστε στο booth του Hercules Board Games και εδώ πέρα με τον Αλέξανδρο θα δούμε για το After London, το νέο board game τους, το οποίο θα πάει και στο Kickstarter, όπως έμαθα. Θα πάει στο Kickstarter, θα μπούμε στο Kickstarter το Φλεβάρι, οπότε στηρίξτε μας εκεί. Το After London είναι ένα post-apocalyptic παιχνίδι, έχουν έρθει εξωγήινοι, έχουν καταστρέψει τα πάντα, okay? Και αυτοί οι τέσσερις χαρακτήρες, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να επηρεάσουν τις ζώνες στο Λονδίνο, να είναι με τη μεριά των εξωγήινων ή των ανθρώπων. Και αν οι παίκτες επιλέξουν σωστά, κερδίζουν το παιχνίδι. Τέλεια. Πόσα modes υπάρχουν στο After London? Έχουμε 2 διαφορετικά game modes.
Έχουμε το συνεργατικό, όλοι οι παίκτες ενάντια στο παιχνίδι, και έχουμε και τα player versus player παιχνίδι, το οποίο είναι ο καθένας για τον εαυτό του και μπορεί να υπάρξει μόνο ένας νικητής. Μόνο ένας. There can be only one. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στο Kickstarter. Ευχαριστούμε. Έτσι όπως έψαχνα, βρίσκω και το περίπτερο του ΣΜΑΚ και τον Πέτρο Πολυχρονίδη. Ο τυχαία είμαι εγώ εδώ, δεν έχει καμία σχέση. Τι λέει εδώ? Τι λέει, Organizer. Organizer. Όλα τα πέρα. Πέρασα εδώ να δω αν αυτοί εδώ έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους, αυτοί που πλακώνονται εδώ πέρα και δέρνονται για να πάει καλά η έκθεση. Το ΣΜΑΚ είναι ο τόπος που ξεκουράζουμε μέσα στην έκθεση που κάνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Athenscon, και είναι το προσωπικό μου γραφείο. Κατά τα άλλα θα με βρείτε παντού, γιατί έτσι κάνουν οι συνδιοργανωτές. Μάλιστα. Για πες μου λίγο, τι έχει κάνει το ΣΜΑΚ τώρα καινούριο που έχω μάθει? Λοιπόν, το ΣΜΑΚ, από αυτό που ξέρατε και σε θυμάμαι, Δεσποινής, που είχες έρθει στις πρώτες μας στιγμές πριν από 2 χρόνια, μεγάλωσε πάρα πολύ. Μεγάλωσε και σε επίπεδο κόσμου. Είναι περισσότεροι από 2.500 θεατές που έχουν επισκεφθεί το ΣΜΑΚ αυτά τα 2 χρόνια στα event που έχουμε κάνει. Και αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα, πρώτον, να διπλασιάσουμε τα event από 8 να τα κάνουμε 16. Δεύτερον και σημαντικότερο, να αγοράσουμε το πρώτο μας κτίριο, την πρώτη αρένα που είναι η ιδιόκτητη δική μας για το ΣΜΑΚ, που βρίσκεται στον Πειραιά δίπλα από τον ηλεκτρικό σταθμό. Okay. Τόσο προσβάσιμο, Σκληπιού 18 στο τζάμπο δίπλα. Ένας χώρος όπου είναι και μοναδική σχολή wrestling στη Νότια Ευρώπη, στα Βαλκάνια εδώ κάτω. Και σύν αυτό, ο χώρος που φιλοξενεί το ελληνικό wrestling. Θα μας βρείτε εκεί μέσω των social media, ξέρετε εσείς τέτοια παιδιά είσαστε, smackgr.com και όλα τα σχετικά με τα Facebook και τα μηχανήματα του διαόλου. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πότε να περιμένουμε να ντυθείς Vince McMahon? Εγώ δεν ντύνομαι, γιατί μία φορά επιχείρησα να κάνω κάτι το μηδαμινό και πέρασα 2 εβδομάδες με δεμένο τον αγώνα μου. Αυτό είναι για τα παιδιά που αντέχουν, που δουλεύουν και προπονούνται, γιατί ναι, μεν είναι σκηνοθετημένοι πάλι μας, αλλά άμα είσαι μπόζος σαν και εμένα και το κάνεις χωρίς να έχεις δουλέψει, το πιθανότερο είναι να σκοτωθείς. Εγώ σκοτώθηκα μια φορά που το δοκίμασα και είπα: καλά είμαι να κάνω το αφεντικό χωρίς καν να παλεύω. Μακμάν είναι και τούμπανο, ξέρεις, έτσι. Είναι. Δεν σαν και εμένα. Δόξα τω Θεώ, τα δικά μας τα παιδιά και είναι πια 50 performers μαζί με τους τοπιούς σκηνοθέτες, κουστούμια, τα πάντα όλα. Είναι σχεδόν επαγγελματίες και καλά θα κάνετε μια φορά στη ζωή σας να έρθετε να δείτε ένα event ελληνικού pro wrestling. Εμένα ξέχασέ με. Λέω τώρα, ξέχασέ με. Θα δούμε. Χριστιανά Γκέστ, μου έχει ζητηθεί η Χριστιανά Γκέστ να παλέψει λασπόλουτρο. Και σου εξήγησα ότι εγώ δεν κάνω τέτοια που νομίζουν οι Αμερικανοί. Άμα είναι να παίξει Χριστιανά, θα παίξει και θα φάει ξύλο. Αυτά που παλεύουν με μαγιό, με λάσπη και τα λοιπά που ονειρεύεστε, να τα βρείτε αλλού, κύριοι. Δεν έχει. Εμείς εδώ τη Χριστιανά θα τη μελανιάσουμε στο ξύλο. Κανονικά. Καλά, θα ρίξει και καμία οπωσδήποτε. Εγώ αυτόν τον σουβλάκο θα τον δίνω σε TLC, Tables, Ladders and Chairs. Θα έχει μάθει και όλα. Αυτό είναι το τρομερό τώρα. Εγώ παρακολουθώ όλα. WWE και όλα αυτά άπειρα. Αλλά με την Ελληνίδα Λίτα δεν τα βάζεις. Δεν τα βάζεις. Ωραία, έλα και θα σε βάλω να πλακωθείς με άντρες. Νομίζω ότι αυτό σου αξίζει. Εσύ πώς θα πάτε, παιδιά? Μια χαρά. Έχετε κάνει κανένα καινούριο video game δικό μας? Πότε θα κάνετε video games, Mac? Καλή ιδέα αυτό, για σκέψτε το λίγο. Να το πει στους γρυπάριδες. Να το μάθουν οι γρυπάριδες. Να το πω, αλλά τώρα είναι στη Μαγιόρκα. Πάνε φτιάχνουν κάτι ρωσικά παιχνίδια, κάτι αυτό, κάτι ρωσικά μπαμπούσκα και τέτοια. Σας παρακαλώ, για να δείτε λίγο. ΣΜΑΚ χρειάζεται να έρθει ο Χασάπης να την τελειώσει την μπαμπούσκα. Πώς τη λένε αυτή να είναι. Γελάς, έγινε. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, παιδιά. Ελάτε στο Athenscon, παιδιά. Οπωσδήποτε πριν έρθει το 2018. Τώρα, αύριο δηλαδή, γιατί το βίντεο παίζει σήμερα. Αυτή ήταν λοιπόν το AthensCon 2017, μια έκθεση με ακόμα περισσότερους εκθέτες, κόσμο και διάφορα πράγματα να κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο. Μην ξεχάσετε να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Αφήστε τα αντίστοιχα σχολιάκια από κάτω, like, εννοείται πρέπει να είστε subscriber του gamer.gr για να πάρετε μέρος, και αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να το κάνετε και share. Εμείς συνεχίζουμε με το gamer.gr και το φόρουμ όπου σας περιμένουμε όλους εκεί. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται ακόμα περισσότερα πραγματάκια. Bye!